θεαυτόντο εφήμνιον της Εκκλησίας σε κάθε σπερινόν ακούγεται το πλούσιο ευτόχευσαν και επίνασαν οι δε εξητούντες των Κύριων ού και λατωθήσονται παντός αγαθού. Μέσα εις την καρδία μου αναδίδεται αίσθημα ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας εις των τριαδικών Θεών μας, γιατί ο μεγαλύτερος πλούτος που μας έχει χαρίσει και μας χαρίζει συνεχώς και δεν θα σταματήσει ποτέ να μας χαρίζει η Εκκλησία μας, η μία Ορθόδοξος Εκκλησία, η μοναδική επίγειος άχτιστος Εκκλησία του Χριστού μας, είναι οι Άγιοι μας. Ο πλούτος της Εκκλησίας είναι οι Άγιοι της, οι οποίοι Άγιοι της Εκκλησίας θέλουν να γίνουν και Άγιοι μας. Και όταν ερχόμεθα σε αυτές τις ωραίες, κατανυχτικές και λαμπροφόρες και αναστάσιμες, ιδιαιτέρως αυτήν την περίοδο πανηγύρης, τότε ο Χριστός χαίρεται για την παρουσία μας σε αυτές, γιατί όντως και μόνον η σωματική μας παρουσία αποδεικνύει ότι η αγιότητα των Αγίων του Χριστού μας ενδιαφέρει. Και ότι ερχόμεθα εδώ να γίνομαι κοινωνή της περιουσίας της Εκκλησίας, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και κεφαλή αυτού του σώματος της Εκκλησίας, αυτός τούτος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο μεγάλος άναχτας, ορθόδοξος βασιλεύς, αυτόν το οποίον εξαιρέτως μας υπενθυμίζει είναι ότι αυτήν την Εκκλησία εκατανόησεν μέσα από πολλήν πόνων και από πολλήν διαδικασία και πολλά αμαρτήματα που ο ίδιος υπέπεσεν. Εάν σκεφτούμε ότι τα πλείστα όσα χρόνια του τα επέρασεν αβάφτιστος. Μέσα από αυτά όλα λοιπόν τα αβάφτιστα έτη του που επέρασεν και μόνο προς το τέλος του βίου του εβαπτίστηκε, λένε μερικοί ιστορικοί, εις το κρεβάτι του θανάτου, εκεί εβαπτίστηκε. Αυτά όλα τα χρόνια ας ήταν και αβάπτιστος, είχε δίπλα του μία βαπτισμένη, μυρωμένη, εμπνεύματι Αγίω Μητέραν και γυναίκαν που του έδωσε ο Θεός από την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς του, την Αγία Ελένη. Και αυτόν που εστερείτον ο Κωνσταντίνος το πνεύμα το Άγιον και το βάπτισμα επαροχεύετον και διοχετεύετον εις αυτόν από την εμπιστοσύνη που είχε στη μάνα του. Και είχε φως η Ελένη τόσο πολύ που εφώτιζε και το γιο της. Κι ας ήταν αβάπτιστος και αμύρωτος τα πλείστα όσα έτη της ζωής του ο Κωνσταντίνος. Και έτσι εμπόρεσε αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά να πιστεί ότι αν υπάρχει κάτι που αξίζει ο άνθρωπος να αγωνιστεί, δεν είναι να γίνει κυρίαρχος της γης, να γίνει πάμπλουτος βασιλεύς, βασιλέων και αυτοκρατόρων αυτοκράτορας. Αν έχει κάτι που αξίζει σε αυτήν την γη, πάνω από την ανθρώπινη δόξα, πάνω από το χρήμα, πάνω από τις ειδονές του σώματος, είναι να βρει ψυχή ανάπαυση, ξεκούραση. Και για να βρει ψυχή ανάπαυση και ξεκούραση και έμπνευση και ενθουσιασμόν, όπως μας έλεγε ο σύγχρονος Άγιος Πορφύριος, ένας τρόπος υπάρχει για να ενθουσιαστεί η ψυχή μας, να έρθει σε επαφή με τις ενέργειες του Τριαδικού Θεού. Και οι ενέργειες του Τριαδικού Θεού είναι πολλές και ποικίλες και πολυειδείς και πολύτροπες, αλλά όλες αυτές οι ενέργειες ονομάζονται με μία λέξη, αγιότητα. Εάν αυτόν το φως της ηλεκτρικής
ονομάζεται ηλεκτρισμός, το φως του Τριαδικού Θεού λέγεται αγιότητα. Η ενέργεια του Τριαδικού Θεού είναι η αγιότητα. Λοιπόν, αυτήν την αγιότητα θέλει κατά πρώτον η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Και όταν η ψυχή αρχίζει να αφομοιώνει αυτήν την ενέργεια της αγιότητας, την μεταφέρει, την κομίζει, την παροχεύει, την διοχετεύει και στο σώμα. Γι' αυτό και προσκυνούμε τα λείψανα των Αγίων. Τα οποία λείψανα των Αγίων, αν τα δούμε αυστηρά, ορθολογιστικά και εγκεφαλικά, τι είναι? Κόκκαλα είναι. Οτιοστέα γυμνά, αλλά πηγάζουν συνιάματα και μοίρα και ευωδίαν ουράνιον πολλές φορές. Ακόμη και τα εικονίσματα των Αγίων που σε λίγο θα λιτανεύσουμε, το εικόνισμα των μεγάλων αυτών εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, αν το δούμε ορθολογικά, τι είναι? Ξύλων ζωγραφισμένο με χρώματα. Και όμως, επειδή εκεί εικονίζονται Άγιοι και με τα ονόματα τους ονοματίζονται Άγιος Κωνσταντίνος, Αγία Ελένη, Τίμιος Σταυρός εν το μέσο αυτών, για να τους ενώνει, όχι να τους χωρίζει. Και η εικόνα γίνεται Αγία εικόνα. Και όταν την προσκυνούμε με ταπεινόν φρόνημα και με καλή διάθεση ορθοδόξου πίστεως, ανοίγει το παράθυρο του ουρανού και βλέπουμε την άλλη πραγματικότητα και αισθανόμεθα την άλλη πραγματικότητα του ουρανού, που είναι η πραγματικότητα του Τριαδικού Θεού, των Αγίων και των Αγγέλων, η πραγματικότητα του Αχτίστου Φωτός. Βλέπετε, θέλει ο Θεός να ενώνεται μαζί μας. Και ένας τρόπος για να ενώνεται, και δεν είναι ο μοναδικός, είναι οι Άγιοι μας και οι ενέργειες των Αγίων που παροχετεύονται δια των ιερών λειψάνων, δια των Αγίων εικόνων, δια των ιερών ψαλμών που ακούσαμε όλων αυτών των ωραίων κατανυχτικών εσπερινών. Ακούοντας αυτούς τους ψαλμούς, αγιάζεται το αυτί μας και μετά αγιάζεται και η ψυχή μας και φεύγουμε και πηγαίνουμε στα σπίτια μας και αισθανόμεθα διαφορετικοί. Και απορείς και λέγεις, μα τα πιο πολλά είναι αρχαία ελληνικά. Δεν τα πολύ καταλαβαίνει ο εγκεφαλός μας. Τα καταλαβαίνει η ψυχή μας. Που είναι αιώνιων υλικών, αιώνιων αγαθών. Και με αυτόν τον τρόπο η ψυχή ξεκουράζεται, αναπαύεται, εμπνέεται, ενθουσιάζεται, επαναλαμβάνω. Και τι σημαίνει ενθουσιάζεται? Γίνεται ένθεη, έχει μέσα της Θεόν, εν και Θεός. Βλέπετε η αρχαία ελληνική γλώσσα, αναντικατάστατος. Το σοφόν είναι σαφές. Και να μην την πολύ καταλαβαίνουμε εμείς, την καταλαβαίνει η ψυχή μας, την καταλαβαίνουν οι άγγελοι μας, την καταλαβαίνουν και οι δαίμονες. Και φοβούνται να μας πλησιάσουν. Όταν εμείς είμαστε προσκυνητές των Αγίων εικόνων, όταν εμείς είμεθα ταπεινοί άνθρωποι ενώπιον των Αγίων Λειψάνων και προσκυνούμε την αγιότητά τους, όταν εμείς ακροόμεθα και συψάλλομε και συμπροσευχόμεθα μυστικώς στην καρδία μας κατά τις ώρες αυτές του εσπερινού αύριον του όρθρου της Θείας Λειτουργίας, όλα αυτά αγιάζουν το σώμα και την ψυχή. Και διαβάζω στο βίο του Αγίου Κωνσταντίνου όταν λέει, ετέλειωσε από τους πολλούς πολέμους που έκαμε, του είπε η μάνα του η Ελένη, σιγά σιγά γέ μου θα βαφτιστείς, αφού πιστεύεις εις τον Χριστό, τον Αναστάνταν Ιησού. Αυτόν είδες εις τον ουρανόν, μέρα μεσημέρι να σου λέει, εν τούτον οίκα, με το σταυρόν τον Τίμιον θα νικήσεις εις την μουλβίαν γέφυραν των Λυκίνιων, των Γαλέριων και όλους αυτούς τους ειδωλολάτρες βασιλείς. Και τι έκαμε ο Μέγας Κωνσταντίνος, κάνοντας υπακοήν σε αυτήν την θεοφώτιστη γυναίκα, άρχισε λέει να μελετά και να κατηχείται την χριστιανική μας πίστη.
Και όταν αντελήφθην ότι έρχεται το τέλος του, εζήτησε αμέσως ιερέα να βαπτιστεί και να μυρωθεί. Και έλεγε εις την επιθανάτιον κλίνην του, τώρα βλέπω το πραγματικό φως, τώρα έχω την αληθινή πίστη, τώρα είμαι έτοιμος για την αιώνιο ζωή του Δεσπότου Χριστού. Και τον αξίωσε ο Θεός από όλους τους βασιλείς της γης, από όλους τους αυτοκράτορες, να είναι ο πιο ένδοξος. Και ο Θεός, δεν είναι τυχαίο που τον εδόξασεν τόσον, τον Μέγαν Κωνσταντίνο, γιατί του επρόσφερεν του τριαδικού Θεού μας ο Κωνσταντίνος, το είπε στους ψαλμούς προηγουμένως, όλην την οικουμένην πρίκαν, έτσι λέει. Πώς εσπρικίζετε τα παιδιά σας? Και ο Κωνσταντίνος επρίκησε την Εκκλησία και την επρόσφερε στον Χριστό ασφαλισμένη, χωρίς διωγμούς. Επί της εποχής του κατέπαυσαν οι διωγμοί. Έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 στην Νίκαια της Βυθινίας. Εκεί ήταν και ο δικός μας Άγιος, ο Άγιος Σπυρίδωνας, και τόσοι άλλοι μεγάλοι Άγιοι, και ορθοτόμησαν λόγων αληθείας. Και τώρα που βλέπω πόσον δύσκολο είναι να γίνει μία σύνοδος ιεραρχών, το έζησα στην Κρήτη που πήγα πέρσι. Και δεν είναι μόνο δύσκολο να συγκροτηθεί μία σύνοδος. Θέλει πολύ προσευχή να ληφθούν ορθόδοξες αποφάσεις που να ενώσουν τους πιστούς, να μην τους διαιρούν οι αποφάσεις της Συνόδου. Και λέω, μα τι μεγάλος Άγιος ήταν ο Κωνσταντίνος, που εκατόρθωσε πρώτην Οικουμενική Σύνοδον αυτός να συγκροτήσει και να προείσταται αυτής της Συνόδου και να διοικήσει όλους αυτούς τους επισκόπους που μερικοί αντιμάχονταν στην αλήθεια της Εκκλησίας. Και μετά τα δόγματα της Συνόδου να μπορέσει να τα εμπεδώσει σε όλες τις επισκοπές της απέραντης αυτοκρατορίας του. Μα και μόνον τούτον να σκεφτούμε ότι μας έδωσε την αλήθεια της πίστεώς μας. Το πιστεύω που ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Το μεγαλύτερο του μέρος εκαταρτίστηκε σε αυτήν την πρώτη Οικουμενική, που ποιος την ευήφθηνε? Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και αν σκεφτούμε το άλλον δώρο που μας προσέφερε η μητέρα του, η Αγία Ελένη, των Τίμιων και Ζώπιων Σταυρών, αυτών των ναών της Αναστάσεως εις την Ιερουσαλήμ, των ναών της Βηθλέμ, της Γεννήσεως, και τόσους άλλους ναούς που οικοδόμησε αυτή η ευσεβέστατη Άνασσα, και εμείς οι Κύπροι ειδικά, εάν σκεφτούμε με τι επρίκησεν την Κύπρο και την έκαμεν θεοφρούρητη, κι ας έχουμε από καιρούς καιρών κατακτητές. Έχουμε όμως τη χάρη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Και αυτόν τον Τίμιο Σταυρόν τον επρίκησεν στην Κύπρο σε πολλά προσκυνήματα αυτή η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη. Άρα δικαίως η μικρή κόμη του Σαραντίου μπορεί να καυχάται, μπορεί να χαίρεται, μπορεί να πανηγυρίζει ότι έχει μεγάλων θησαυρών την δόξαν, την τιμήν της αγιότητας των Αγίων Μεγάλων εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο ένας μας έδωσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδον και την αλήθεια αυτής, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να μην πλανηθούν σε αιρέσεις και κακοδοξίες και ετερόδοξες τάχα μου εκκλησίες. Να μπορούμε να λάνθαστα να πορευθούμε προς το μέγα μυστήριο της αγιότητας. Πόσο σημαντικό αυτό, και αυτή είναι πρίκα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και η Αγία Ελένη μας έδωσε την δυνατότητα τον Τίμιο Σταυρό να τον βλέπουμε, να τον σχηματίζουμε εις το σώμα μας, να τον προσκυνούμε εις τις εικόνες και στα τίμια ξύλα που κατέκλυσαν τον κόσμο και αγιάζουν όλον τον τετραπέρα τον κόσμο. Δόξα του Αγίου Θεού, εμείς αρκεί να θέλουμε.
Ο Θεός θέλει. Ο Θεός επιθυμεί. Ο Θεός ευαρεστείται να τον αναζητούμε, να τον ποθούμε, να τον θέλουμε, να ενωθούμε μαζί Του. Και ενώνεται και η ψυχή μας και το σώμα μας με την ενέργεια του Θεού. Με όλα αυτά που προαναφέραμε, με τα Άγια Λείψανα, με την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων, ακούοντας τους Ιερούς Ψαλμούς, προσευχόμενοι μυστικά στην καρδία μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σκέπε ημάς, Άγιε του Θεού Κωνσταντίνε, Αγία του Θεού Ελένη, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Όταν έτσι ο χριστιανός εργάζεται εις την καρδία του εις τον νου του, αγιάζεται και ο νους και η καρδία και μεταφέρεται και μεταδίδεται αυτή η αγιότητα και στο σώμα. Και ανοίγουν τον τάφο σου, τα εγγόνια σου και μυρίζει ο τάφο σου. Θυμάστε τι έλεγαν οι πρωτινοί, να γιάσει το στόμα σου και να μυρίσει ο τάφο σου, έλεγα. Και μου έκαμε εντύπωση που μερικούς τάφους που ανοίξαμε απλών ανθρώπων, που μόλις ανοίχθη ο τάφος ανέβηκε αμέσως σε ποδία από τα γυμνά λείψανα. Και μου έλεγα σε ένα χωριό, είπα, μα τι έκαμε αυτός ο άνθρωπος. Μου λέει, μάντζιπας ήταν, φούρναρης. Και τι έκαμε αυτός ο άνθρωπος. Μου είπαν, πίσω από το φούρνο είχε μια αποθήκη που έβαζε τα αλεύρια και πήγαινε πρωί-πρωί. Και πριν να ξεκινήσει το ζύμωμα του ψωμιού, έκαμνε μισή ώρα γονιπετής προσευχή. Και πριν να κλείσει το φούρνο το απόγευμα, προσεύχε του ανάμιση ώρα και μνημόνευε ονόματα ζωντανών και κεκοιμημένων. Να πως αγιάζει ο άνθρωπος. Και πως μυρίζει ο τάφος του. Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά την προσευχή. Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά την μετάνοιά μας. Πρέπει να έχουμε συνεχή πόθον για τακτική θεία κοινωνία. Και όταν έρθουν στο σπίτι μας, στον εαυτό μας, δύσκολες ώρες. Όπως ήρθαν στο συγχωριανό σας Ιάκωβον και στην σύζυγόν του Χριστάλλα, να δεν κάνω λάθος. Ναι. Όταν έρθουν τέτοιες δύσκολες ώρες, όπως ήρθαν και στο δικό μας σπίτι, όταν ο αδελφός μου 24 χρονών ανέβηκε ξαφνικά στον ουρανό, όταν μέσα στο σπίτι υπάρχουν ανθρώποι προσευχόμενοι και προετοιμασμένοι, δεν τους λυγίζει ο θάνατος και βοηθούν και τους κεκοιμημένους εκεί που πήγαν. Και ύστερα ο κεκοιμημένος μας στέλνει σημεία ότι είναι μέσα στο φως του Χριστού, μέσα στην αγιότητα του Χριστού και μας βοηθά εκείνος εμάς. Αλλά πρώτα πρέπει να τον βοηθήσουμε εμείς εκείνον, τον πρώτο χρόνο, με τα πολλά μνημόσυνα που γίνονται. Άρα μας συμφέρει η αγιότητα. Μπορούμε να διαχειριστούμε τη ζωή μας την επίγειον καλύτερα, αλλά το κυριότερο, να απολαύσουμε την ουράνια ζωή, που δεν έχει τελειωμό, που δεν είναι 80 χρόνια, που δεν είναι 100 χρόνια. Δε ουκέστη πέρας, ουκέστη τέλος. Δεν έχει τέλος η αιώνια ζωή. Σκεφτείτε πόσα λάθη έκαμε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Κάθονται οι άθεοι ιστορικοί και τα μετρούν. Ότι το παλάτι σκότωσε τον ιόν του, αυτός μετά κατάλαβε ότι η γυναίκα του τα έκαμε αυτά. Η Φαύστα, μια πανούργα γυναίκα. Και έβαλε μετά ο Κωνσταντίνος να τη σκοτώσουν την ιδία. Φοβερά πράγματα ήταν. Αλλά τον εβοήθησε η μάνα του να γνωρίσει την μετάνοια. Και μέσα από αυτήν την μετάνοια, και όταν είδε και τον Τίμιο Σταυρό να έρχεται από την Ιερουσαλήμ μέσω Κύπρου και Κυκλάδων να φτάνει στην Κωνσταντινούπολη, εγονάτισε ο Κωνσταντίνος. Και είπε, ήμαρτον Κύριε εν το ουρανό και εν τη γη. Και ο Θεός είναι πλούσιος σε αυτόν που εστήριξε την Εκκλησία, που εστήριξε μια οικουμενική σύνοδο, του έδωσε ο Θεός την αγιότητά του. Πώς έδωσε στον βασιλέα Δαβίδ, που έγινε φωνέας και μοιχός, και όταν μετανόησε, ο Θεός του έδωσε πλούσια την αγιότητά του. Και είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, ο ενδοξότερος βασιλέας της Παλαιάς Διαθήκης.
ο ενδοξότερος βασιλέας της Καινής Διαθήκης, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και οι δύο, εάν δούμε τι τους ενώνει, μια πολυτάραχο ζωή, γεμάτη πολέμους, αλλά και γεμάτη μετάνοια, ιδιαιτέρως προς το τέλος της ζωής τους. Και εμείς τώρα που μεγαλώνουμε, να αυξήσουμε την μετάνοια μας, διότι έχει και για μας ο Θεός την αγιότητά Του και τις ενέργειές Του. Αρκεί να αυξήσουμε την προσευχή μας, την καθημερινή επιμελημένη μετάνοια, τον πόθο για τακτική θεία κοινωνία, αυτόν το σώμα, αυτόν το αίμα, το θεανθρώπινο που νίκησε τον Χριστόν, και να αγαπήσουμε τον Τίμιο Σταυρόν, όπως τον αγάπησε η Αγία Ελένη, και την εφώτιζε άγγελος Κυρίου και της έδειχνε και που να σκάψει και πόσο βάθος να φτάσει και όλα τα των μεγάλων αυτών γεγονότων της ευρέσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, των ύλων και όλων αυτών των ιερών αντικειμένων που είναι σήμερα αντικείμενα προσκύνησης για μας και παροχής χάριτος του Τριαδικού Θεού. Έτσι να πορευθούμε και εμείς. Και έχει και για μας ο πλούσιος Θεός πλούσια τα ελέη Του, και για τις δύσκολες μας στιγμές και για τις εύκολες, και για τις χαρούμενες και για τις πικρές. Και με αυτόν τον τρόπο θα είμεθα και εμείς μέτοχοι της αγιότητος του Τριαδικού Θεού. Έτσι πολλά, ευλογημένα, αγιασμένα, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνος των Αγίων της Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης.